και θα συνεχίσουμε μέχρι την τελευταία μέρα. Μέχρι ότου βεβαίως επιστρέψουν και οι τρεις ναυτικοί μας πίσω στην πατρίδα. Το δυνατό, Υπουργέ. Τώρα, κύριε Υπουργέ, για δώστε μας λίγο την εικόνα. Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα νησιά μας? Είμαστε σε κατάσταση υψίστου βαθμού ετοιμότητας και ενίσχυσης των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας. Πρακτικά έχουμε ενισχύσει με επιχειρησιακά μέσα, με προσωπικό, αυξημένες περιπολίες και αυτό, αντιλαμβάνεστε, θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό να αυξηθεί και η αποτελεσματικότητα των ανδρών και των γυναικών του λιμενικού σώματος, που θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπερβάλει αυτό, έχουν αντιμετωπίσει με ανθρώπινη αξιοπρέπεια τους πρόσφυγες μετανάστες. Από την άλλη όμως, αυτή την ώρα η κύρια αποστολή μας και η κύρια εθνική στρατηγική πλέον είναι η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας. Κύριε Υπουργέ, τι πράττουμε τώρα που δεν είχαμε πράξει τα προηγούμενα 24 εβδομάδες και είναι το διαφορετικό για στο επίπεδο της αποτροπής? Ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τις λιμενικές υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου με επιπλέον επιχειρησιακά μέσα, με επιπλέον προσωπικό. Εάν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να στείλουμε και επιπλέον επιχειρησιακά μέσα. Επικοινώνησα χθες με την Frontex και του ζήτησα να ενισχύσει την προσπάθειά μας με μέσα, με συστήματα, με επιπλέον προσωπικό. Η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη οφείλει να εκφραστεί όχι μόνο με χρηματοδοτικά εργαλεία. Οφείλει η Ευρώπη να καταλάβει ότι η φύλαξη των ελληνικών θαλασσίων συνόρων είναι και η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Άρα αυτό απαιτεί ενίσχυση και σε μέσα και σε προσωπικό αλλά και σε συστήματα. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, τα συνοριακά περάσματα είναι πάρα πολλά. Είδαμε και την εικόνα από χθες και σήμερα νωρίς το πρωί τι γίνεται στον Εύρο. Σε συνδυασμό τώρα σε ό,τι αφορά τα νησιά μας, σε συνδυασμό ότι περιμένουμε να πέσουν οι άνεμοι, αυτό δεν μας ανησυχεί για νέες καραβιές? Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε και εφόσον απαιτηθεί να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας. Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτό που θέλω να τονίσω και να καταστεί σαφές είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι να φυλάξουμε με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο τα σύνορα της πατρίδας μας, τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Ναι, κύριε Υπουργέ, επειδή είδαμε και πλάνα χαρακτηριστικά στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία, στον Εύρο, πούλμαν, μίνι μπας, ακόμα και στρατιωτικά μέσα του τουρκικού στρατού να μεταφέρουν πρόσφυγες και μετανάστες. Και κάτι ανάλογο γίνεται προφανώς και στο Κουσάντασι και σε άλλες περιοχές πλησίων στα μικρασιατικά παράλια των ελληνικών νησιών. Πώς θα αποτρέψουμε την μαζική απόβαση προσφύγων και μεταναστών στα μικρασιατικά παράλια για να περάσουν απέναντι στα νησιά μας? Αυτό καταλαβαίνετε είναι και θέμα της Τουρκίας. Από χθες αυτό που έχουν καταλάβει και συνειδητοποιήσει είναι ότι η τουρκική ακτοφυλακή δεν ανταποκρίνεται. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Από την άλλη όμως και εμείς δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ενισχύουμε την προσπάθειά μας, ενισχύουμε το λιμενικό σώμα, αυξάνουμε τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. Η Τουρκία είναι προφανές ότι παραβιάζει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αφού δεν τηρεί τους βασικούς όρους της Συμφωνίας. Από την άλλη όμως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, πέρα από την δικιά μας επιχειρησιακή ετοιμότητα, οφείλει και η Ευρώπη να αναλάβει πρωτοβουλίες. Είναι ένα ζήτημα που υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας μας. Η Ευρώπη οφείλει στην πράξη να αποδείξει την ευρωπαϊκή της αλληλεγγύη και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες αμέσως στις επόμενες μέρες. Αυτές οι πρωτοβουλίες, κύριε Υπουργέ, κάτι πιο συγκεκριμένο, είδαμε χθες ότι ο Πρωθυπουργός είχε ένα μπαράζ τηλεφωνικών συνομιλιών με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τι απαντάτε στην πρόταση της αντιπολίτευσης για σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Η διεθνοποίηση του ζητήματος ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός πράγματι ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες ήδη από χθες και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι καταρχήν σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να επικρατήσει η ομοψυχία. Περισσότερο από ποτέ έχουμε την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε από κοινού, ο καθένας από την πλευρά του, να αναλάβει τις ευθύνες του, να παραμερίσουμε τις προσωπικές, πολιτικές και κομματικές ατζέντες και επιτέλους να επικρατήσει στη χώρα η ψυχραιμία, να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Σε κάθε όμως περίπτωση χρειάζεται και έμπρακτα πλέον η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Σχετικής Πολιτικής, τον κύριο